Πότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά το Ηλισαίε από Γαλγάλων. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Ηλισαίε, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βεθήλ. Και είπεν ο Ηλισαίε, ζει Κύριος και ζει ψυχή μας, δε θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ηλισαίε και είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου? Και είπεν, κι εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν, Ηλισαίε, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δε θέλω σε αφήσει. Και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών ή εν Ιεριχώ προς τον Ηλισαίε και είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλής σου? Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, κάθο εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και υπήγαν αμφότεροι. Και πήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν, εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας την μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και χτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν. Και διέβησαν αμφότεροι δια ξηράς. Και ότε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ηλισαίε, ζήτησον την ασικάμω πριν αναλυφθώ από σου. Και είπε ο Ηλισαίε, διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας είναι παρακαλώ επ' εμέ. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα ζήτησας, πλην εάν με είδης αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως, η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν. Ο δε Ηλισαίε έβλεπε και ευώα, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και επικών αυτού. Και δεν είδεν πλέον αυτόν, και πίεστε η μάτια αυτού, και διέσκησεν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτήν του Ηλία, της έπεσε πάνω θεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσε επάνω θεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπεν, πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία? Και ως εκτύπησε και προς τα ύδατα διαιρέθη, αυτός τα ύδατα διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβη ο Ηλισαίε. Και δόντες αυτόν οι ιοί του προφητών, οι εν Ιεριχώ εν το εκ του απέναντι, είπων, το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί τον Ηλισαίε. Και ήλθον η συνάντησην αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπων προς αυτόν, ιδού τώρα πεντήκοντα δυνατοί άνδρες είναι μετά των δούλων σου, ας υπάγωση παρακαλώμεν και ας ζητήσω συν τον Κύριόν σου, μήποτε εσήκωσεν αυτόν τον πνεύμα του Κυρίου και έρυψεν αυτόν επίτηνος όρους ή επίτηνος κοιλάδος. Και είπε, μη αποστείλετε, αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσο ώστε ισχύνετο, είπε να αποστείλατε. Απέστειλαν λοιπόν πεντήκοντα άνδρες και ζήτησαν τρεις μέρες πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμεινεν εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, δεν σας είπον μη υπάγετε. Αμήν. Ήρθε λοιπόν ο καιρός και το τέλος του Ηλία του προφήτου. Γιατί σε όλα στη ζωή αυτή υπάρχει και αρχή, υπάρχει και τέλος. Αλλά εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μας είναι το καλό τέλος. Δηλαδή όλα να έχουν καλό τέλος. Ό,τι αρχίζει στη ζωή μας, ό,τι αρχίζουμε εμείς, ό,τι αρχίζει ο Θεός με μας, εκείνο που έχει σημασία να έχει καλό τέλος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό που απογειώνεται ένα αεροπλάνο. Είναι πολύ σημαντικό που έχει καλό ταξίδι ένα αεροπλάνο, αλλά θα είναι τραγικό στην προσγείωση να καταστραφεί το αεροπλάνο.
ή λίγο πριν την προσγείωση. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, αδελφοί. Ένα ταξίδι που αρχίζει, θα τολμούσα να πω, χωρίς να μας ρωτήσει κανείς εμάς. Δεν έχουμε ευθύνη για τη γέννησή μας. Δεν έχουμε ευθύνη για να μεγαλώσουμε σαν άνθρωποι. Άλλοι έχουν την ευθύνη για τη γέννησή μας, ο Θεός. Άλλοι έχουν την ευθύνη για το μεγάλωμά μας, οι γονείς. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η δική μας η ευθύνη. Και η δική μας η ευθύνη και το δικό μας έργο θα είναι καλό αν έχει καλό τέλος. Αν η αρχή μας είναι μικρή, αν η αρχή σας είναι μικρή, μη στενοχωριέστε. Γιατί αν η αρχή είναι μικρή, ο Θεός ξέρει και πολλαπλασιάζει. Αν η αρχή μας είναι πολύ μεγάλη, πολύ ωραία, μη χαίρεστε. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η συνέχεια και το τέλος. Άρα λοιπόν, το σημαντικότερο, ανεξάρτητα με την ηλικία την οποία βιώνουμε, είναι να σκέφτεται ο άνθρωπος το τέλος του. Το τέλος της ζωής του και το τέλος των υποθεώσεών του αναλυτικά. Οποιασδήποτε υπόθεση αναλαμβάνει. Το τέλος του σχολείου. Να τελειώσουμε το σχολείο, να το τελειώσουμε και να το τελειώσουμε καλά. Το τέλος της ημέρας μας. Να τελειώσει η μέρα μας και να τελειώσει καλά. Και επειδή ο Θεός μας δίνει εντολή, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά δεν τελειώνει εκεί, συνεχίζει, αλλά πάσαν την ημέρη μνανημών ρίψατε επ' αυτών, με πρόταση, αλλά ολοκληρώνει με επαγγελία, διότι αυτός φροντίζει για σας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι εάν θέλουμε να έχουμε καλό τέλος στη ζωή μας, θα πρέπει όλες μας τις μέριμνες για οποιαδήποτε υπόθεσή μας, δεν μπορεί να είναι μια υπόθεση μιας ημέρας, μια υπόθεση μερικών ημερών, κάποιου χρόνου, αλλά και ολόκληρης ζωής. Την οποιαδήποτε υπόθεσή μας, για να έχει καλό τέλος, πρέπει να την αφιερώσουμε στο Θεό. Και να μην μεριμνάμε, μην αγωνιάμε, μην σκοτιζόμαστε πολύ, να εργαζόμαστε, να μην είμαστε οκνηροί, αλλά κάθε τόσο να αφιερώνουμε την υπόθεσή μας, τις υποθέσεις μας, το τέλος στο Θεό. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες το τέλος θα είναι καλό αλλά και ένδοξο. Ο Ηλίας έζησε μια πολυτάραχη ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε ένδοξα. Κάποια στιγμή απέτυχε, φοβήθηκε, εγκατέλειψε. Επειδή όμως η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, ο Θεός τον επέστρεψε και έχει προσδιορισμένο για τον Ηλία ένα ένδοξο τέλος. Για να πραγματοποιηθεί όμως το ένδοξο αυτό τέλος, πρέπει ο Ηλίας να το πληροφορηθεί. Πρέπει δηλαδή να του αποκαλυφθούν τα σχέδια του Θεού. Και ο Θεός έχει πρόθεση να αποκαλύπτει τα σχέδιά του και να είναι καλός μισθαποδότης, αλλά στους εξητούντας αυτόν. Άρα εν τέλει το καλό τέλος της ζωής μας εξαρτάται από την εξήτησή μας και από την πορεία μας. Απόλυτα ενημερωμένος ο Ηλίας ότι ήλθε ο καιρός να τον παραλάβει ο Θεός στον ουρανό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και εδώ να μείνω λίγο. Ο Θεός σκοπεύει στη ζωή μας να κάνει πράγματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δεν έχει κάνει σε όλους. Γι' αυτό και η ομολογία μας είναι τελείως διαφορετική. Με διαφορετικό τελείως τρόπο εργάζεται ο Θεός στη ζωή του καθενός μας. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο εργάζεται ο Θεός στη ζωή του καθενός μας.
με ένδοξο τρόπο εργάζεται ο Θεός στη ζωή του καθενός μας, αρκεί εμείς να έχουμε τη σωστή πορεία που θα δούμε σήμερα, αλλά και την απαραίτητη εξήτηση για να γνωρίζουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Γιατί ο άνθρωπος ή θα περπατάει κουτουρού, ό,τι τύχει, όπου τύχει, κακό τέλος, ή θα περπατάει με φαντασία, δηλαδή θα περπατάει χωρίς να λογαριάζει τίποτα όπου του βγει, που έτσι κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε θα περπατάει κατά τη φαντασία του και θα έρθει σε αδιέξοδα και ταλαιπωρίες, ή θα περπατάει με εξήτηση, ώστε η ζωή του να είναι ακριβώς τροχιοδρομημένη στον ένα και μοναδικό δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτόν. Ο Ηλίας λοιπόν έχει ακριβώς τώρα πια στο τέλος, με τα παθήματά του, με τις ευλογίες του Θεού, με την παρουσία του Θεού, έχει μάθει ότι πρέπει να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό η πορεία του για το τέλος, στην προκειμένη περίπτωση για το τέλος της ζωής του, είναι συγκεκριμένη, με συγκεκριμένα βήματα που γι' αυτόν ήταν το ένδοξο τέλος, για μας είναι η ένδοξη διδασκαλία. Ξεκινάει λοιπόν την πορεία προς το ένδοξο τέλος της ζωής του, και επαναλαμβάνω, για τη δική μας διδασκαλία πρέπει να ξεκινάμε τη ζωή μας με την ίδια πορεία προς το ένδοξο τέλος για την οποιαδήποτε υπόθεσή μας, έστω και για τη ζωή μας. Αλλά για οποιαδήποτε υπόθεσή μας, είτε αυτό λέγεται πνευματική ζωή, πνευματική εξήτηση, πνευματική περίοδος, είτε λέγεται επαγγελματική, είτε λέγεται σπουδές, είτε λέγεται οικογενειακή, είτε λέγεται ό,τι και να λέγεται. Με την ίδια πορεία, και η αρχή είναι από τα γάλγαλα. Εκεί ο Θεός τον ενημέρωσε και, από εκεί ο Θεός τον ξεκίνησε, που σημαίνει αφιέρωση. Οτιδήποτε και να ξεκινάς και να ξεκινάμε, θα το ξεκινά από την αφιέρωση και με την αφιέρωση. Μην ξεκινάς τίποτα χωρίς να αφιερώσεις το ζήτημά σου στο Θεό, και μην ξεκινάς τίποτα χωρίς να αφιερώσεις τον εαυτό σου στο περπάτημά σου. Είτε αυτό είναι η μέρα σου, είτε αυτό είναι η ώρα σου, είτε αυτό είναι η δουλειά σου, είτε αυτό είναι ο πνευματικός σου αγώνας, η ιστορία σου, ό,τι και να είναι αυτό. Ξεκίνα με αφιέρωση. Ξεκινάς να μελετήσεις το Λόγο του Θεού με αφιέρωση. Ξεκινάς να προσευχηθείς με αφιέρωση. Σου αφιερώνω αυτή την ώρα σε σένα, Θεέ μου, και αφιερώνομαι σε σένα, γι' αυτό μετανοώ. Και θα υπάρχει η μεγάλη διαφορά, η πολύ μεγάλη διαφορά, σε αυτή την πνευματική πορεία, σε αυτό το πνευματικό περπάτημα. Τώρα όμως, εκτός από τον Ηλία, στο περπάτημα αυτό που θα τον δούμε βήμα-βήμα, θα δούμε και τον Ελισέ, ο οποίος και αυτός θα ζήσει ένα τέλος. Και το τέλος που θα ζήσει αυτός είναι της υπηρεσίας του ενώπιον του Θεού στον Ηλία, ή της υπηρεσίας του ενώπιον του Ηλία στο Θεό. Σε λίγο θα χωρίσουνε. Και θα χωρίσουν για πάντα εδώ στη γη. Και αυτός έχει ένα τέλος. Και αυτός πρέπει να περπατήσει τα ίδια βήματα. Ο ένας το τέλος της ζωής του εδώ στη γη, και ο άλλος το τέλος αυτής της περίοδου. Και οι δυο έχουν επίγνωση, γιατί έχουν εξήτηση. Και οι δυο ξέρουν πράγματα που δεν τα ξέρουν οι άλλοι.
Ο Ηλίας ξέρει ότι θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Ο Ελισέ ξέρει ότι θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει τον Ηλία και πρέπει να μείνει πιστός μέχρι τέλους στον Ηλία. Όταν τον προσκάλεσε ο Ηλίας, του είπε ακολούθησέ με. Το ακολούθησέ με δεν είναι για λίγο. Το ακολούθησέ με που λέει, που είπε ο Ηλίας στον Ελισέ, που είπε ο Χριστός σε μας, που λέμε εμείς στο έργο του Θεού, δεν είναι μέχρι τότε, είναι μέχρι τέλους. Ο υπομείνας έως τέλους. Θα έρθουν πολλές στιγμές στη ζωή μας που θα πούμε μήπως τέλειωσε εδώ. Αυτό μην το πεις ποτέ. Το τέλος είναι προσδιορισμένο από το Θεό. Δεν τελειώνει τίποτα από σένα. Αν τελειώσει από σένα, έχασες το ένδοξο τέλος. Κέρδισες τη δική σου ικανοποίηση από τη δική σου απόφαση, αλλά έχασες την ένδοξη, το ένδοξο τέλος από την απόφαση του Θεού. Δύο λοιπόν δρόμοι παράλληλοι που συμβαίνουν πολλές φορές και στην προσωπική μας ζωή, γι' αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού ο Θεός μας διδάσκει, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Η πορεία του Ηλία προς το τέλος της ζωής του θα συνεχίσει εκεί πάνω να ζει, και η πορεία του Ελισέ προς το τέλος της συνεργασίας του με τον Ηλία. Και οι δυο πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος και να κάνουν συγκεκριμένα βήματα απολύτως προσδιορισμένα από τον ίδιο Θεό. Εντολή έχει ο Ηλίας να περπατήσει έτσι για να φτάσει εκεί. Εντολή έχει ο Ελισέ, χωρίς να ξέρει που πρέπει να περπατήσει, να ακολουθήσει τον Ηλία. Εντολή. Θα μείνεις στον Ηλία μέχρι τέλους. Και εκεί θα πάρεις την ανταμοιβή σου. Πότε θα πάρεις την ανταμοιβή σου? Στο τέλος. Μπορεί προκαταβολές να παίρνεις στην πορεία. Στο τέλος όμως θα έρθει η ένδοξη ανταμοιβή από το Θεό. Και ο Ηλίας λοιπόν ξεκινάει από την αφιέρωση, όπως τον δίδαξε ο Θεός, και ο Ελισέ ξεκινάει από την αφιέρωση, όπως τον διδάσκει ο Ηλίας. Πώς? Ο μεν Ελισέ ακολουθώντας κατά πάντα τον Ηλία, ο δε Ηλίας ακολουθώντας κατά πάντα την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και αρχίζει τώρα η δοκιμασία. Όχι πλέον του Ηλία, αλλά του Ελισέ. Κάτσε εδώ, του λέει, στα γάλγαλα, μείνε στην αφιέρωση, μην ευχαριστημένος με αυτό. Γιατί εμένα με διέταξε ο Κύριος να πάω στη Βεθήλ. Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού. Οίκος Θεού, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Μετά την αφιέρωση ακολουθεί η δόξα του Θεού, ο οίκος του Θεού. Μείνε εσύ εδώ στην αφιέρωση. Είναι τα ανθρώπινα λόγια τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε με την επιμονή μας, την υπομονή μας στα πράγματα του Θεού. Μην εδώ στη Βεθήλ, πολύ ωραία είσαι, αφιερωμένος στον Κύριο, μην εδώ. Ο Ηλίας όμως, ο Ελισέ όμως ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να κάνει να φτάσει μέχρι το τέλος. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε στο τέλος παρόλες τις αντικσότητες. Να συνεχίσουμε. Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέφει στα οπίσω, λέγει ο Χριστός, να αρμόδιος της Βασιλείας του Θεού. Ξεκίνησες μια δουλειά, μην την αφήσεις το τέλος. Μην την αφήσεις. Θα την πας μέχρι το τέλος. Και το τέλος δεν είναι αυτό που εσύ έχεις κατανοήσει ή αυτό που εσύ είσαι ευχαριστημένος. Το τέλος είναι αυτό που έχει προσδιορίσει ο Θεός. Εσύ απλώς συνέχισε. Και ο Ελισέ λοιπόν είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή μου, δεν θα σε αφήσω. Αυτή είναι η εντολή του. Δεν θα σε αφήσω. Μου είπες, και ήταν λόγος Θεού, καθώς μου έριξες τη μιλωτή, ακολούθησέ με, θα σε ακολουθήσω μέχρι τέλος. Δεν θα αφήσω να φύγεις εσύ και η μιλωτή σου από τη ζωή μου.
Μιλωτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, είναι η εξουσία. Και πράγματι ξεκίνησαν και οι δυο και έφτασαν στη Βεθήλ. Εκεί στη Βεθήλ όμως συνάντησαν προφήτες, που σημαίνει ότι είχαν το Πνεύμα του Θεού, που σημαίνει ότι προσεύχονταν, που σημαίνει ότι γνώριζαν, γιατί εξητούσαν. Και λένε στον Ελισέ, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα θα πάρει τον Κύριό σου πάνω από την κεφαλή σου? Έχουν αποκάλυψη. Είναι στον οίκον του Θεού. Είναι στην παρουσία του Θεού. Και ο Ελισέ λέει, το ξέρω, αλλά σιωπάτε. Ποια είναι η διαφορά του Ελισέ με τους 50 προφήτες? Ο Ελισέ προχωράει ακόμη περισσότερο. Οι 50 προφήτες είναι πολύ ευχαριστημένοι εκεί που είναι στη Βεθήλ. Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Ποτέ ευχαριστημένος με την παρουσία του Θεού. Θα χρησιμοποιήσω μια άσχημη λέξη. Είναι αχόρταγος στην παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί αγαπάει πολύ το Θεό. Είναι υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί αγαπάει πολύ το Θεό. Δεν βάζει όρια. Καλά είμαι στα γάλγαλα, στην αφιέρωση. Όχι. Θα πάω στη δόξα του Θεού. Εκεί βρήκα κι άλλους. Αυτοί είναι ευχαριστημένοι. Εγώ προχωράω. Πού προχωράω? Προχωράω εκεί που θέλει ο Θεός. Και ποια είναι η διαταγή που έχει δώσει ο Θεός σε εμάς εν γέννη? Γιατί υπάρχουν και προσωπικές εντολές. Η εν γέννη διαταγή είναι μην εστερεός και αμετακίνητος στο λόγο του Θεού. Και μάλιστα λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στην επιστολή προς Κορινθίους σαν εντολή ο Θεός. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, αφού τους ερμήνευσε τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας. Το τέλος δηλαδή. Ο Απόστολος Παύλος λέγοντας μυστήριον λέγω δια σας και αποκαλύπτοντας τη μεταμόρφωση που θα λάβει χώρα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Στο τέλος όμως λέει, ύστερα από όλα αυτά που σας είπα και τα καταλάβατε, ότι σε λίγο θα καταποθεί ο θάνατος εν νίκη, σεις μείνετε στερεοί αδελφοί μου αγαπητοί, αμετακίνητοι, πώς όμως, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου. Συνεχίστε δηλαδή να εργάζεστε, μην αποκάμετε. Και με πώς και με ποιο τρόπο? Περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας αυτός δεν είναι μάταιος, αλλά έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Οι 50 έμειναν στερεοί και αμετακίνητοι στον οίκον του Θεού, αλλά παρέμειναν εκεί. Ο Ηλίας πάλι δίνει την ελευθερία στον Ελισέ να αποφασίσει αυτός. Δεν θέλει να του πει έλα μαζί μου. Του δίνει μια απόλυτη ελευθερία. Μην εδώ. Είναι πολύ ωραία στον οίκον του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Αλλά ο Κύριος εμένα με απέστειλε στην Ιεριχώ. Ο Ελισέ και αυτός στερεός περισσεύων. Δεν είναι ευχαριστημένος, δεν θέλει να μείνει με τους 50 που έχουν αποκάλυψη, που είναι στην παρουσία του Θεού, που είναι στη δόξα του Θεού, αλλά θέλει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Στην Ιεριχώ, που σημαίνει ευωδία, πόλη της ευωδίας. Και λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, του Χριστού είμεθα ευωδία προς τον Θεό. Δηλαδή ο Χριστός μας έχει δώσει ένα άρωμα και ευωδιάζομεν προς το Θεό. Δια του Ιησού Χριστού βγάζει η ζωή μας ευωδία προς το Θεό. Είμαι στον οίκον του Θεού, είμαι στη δόξα του Θεού, προσεύχομαι. Βγάζεις ευωδία Χριστού όμως προς το Θεό. Τι σημαίνει ευωδία? Να το δούμε. Το διαβάζω από την αρχή. Του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεό, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους.
σημείων αντιλεγόμενων. Πέτρα σκανδάλου είναι ο χριστιανός, γιατί μοιάζει στο Χριστό. Εις μεν τους απολυμένους ως μη θανάτου διαθάνατον, γιατί με το Πνεύμα το Άγιο ελέγχεται ο κόσμος περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως, και αποκαλύπτεται ότι ενώ εσύ ζεις, αυτός είναι νεκρός. Και αυτό το έχω ζήσει, αδελφοί, αλλά δεν το είχα διαβάσει ακόμη. Γύριζα μια μέρα από την εκκλησία, στο Φάλιρο, μάλλον στη συγκέντρωση που είχαμε πάει στο Φάλιρο, τότε δεν ήταν ακόμη η εκκλησία, η συνάθρωση γινόταν σε ένα σπίτι. Και γύριζα από την Βασιλίσσης, από την Αμαλίας, για να μπω στην Βασιλίσσης Σοφίας, που πάει προς το Χίλτον, καλά νομίζω τα λέω, αν και με τους δρόμους δεν τα πάω καλά. Και καθώς τρίβω, εκεί δεξιά είναι λουλουδάδικα, όσοι τα ξέρετε. Είναι μαγαζιά στο ύπαιδρο που πουλάνε λουλούδια. Ήταν καλοκαίρι, είχα ανοιχτά τα παράθυρα, δεν είχε air condition τότε το αυτοκίνητό μου, και ακούω μια φωνή απ' έξω. Τι βρωμάει έτσι, τι βρωμάει έτσι. Εμένα δεν μου μύριζε τίποτα. Πήγαινε όμως πολύ σιγά το αυτοκίνητο, γιατί είχε πολλή κίνηση. Εγώ συνέχισα να προχωράω σιγά. Πάλι η ίδια φωνή. Τι βρωμάει έτσι, τι βρωμάει έτσι. Και καθώς πλησιάζω, βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος μύριζε. Τι βρωμάει, και μόλις με βλέπει εμένα, εσύ βρωμάς, μου λέει. Ή κάπως έτσι. Εγώ φοβήθηκα. Λέω, θα μου μουντάρει τώρα αυτό. Σιγά και ανοιχτό το παράθυρο. Το κλείνω το παράθυρο. Δεν κατάλαβα. Αλλά όταν το διάβασα, είπα, είμαστε ευωδία, αδερφοί. Ευωδία όμως τι σημαίνει? Ότι εργάζεσαι και έχεις αποτέλεσμα, έχεις καρπό. Στους απολυμένους ως μη θανάτου προς θάνατον. Βρωμάς θάνατο για αυτούς. Αυτό που βγάζεις, αυτοί το μυρίζουν, δηλαδή είναι σαν να πας σε ένα γουρούνι που ζει μέσα στο βόθρο και να έχεις μία κολόνια λεμονάκι αρωματικό και να πλησιάσεις, αυτός βρωμάει ολόκληρος. Άμα του έρθει η μυρουδιά της κολόνιας, θα πει βρώμα, γιατί έχει συνηθίσει αυτό. Τι βρωμάει έτσι? Γι' αυτόν βρωμάει, γιατί είναι μέσα στο βόθρο, μέσα στο βόρβορο. Θυμάμαι, είχαμε πάει στην Ιγυρία, εκεί ήταν όλοι μαύροι κατά μαύροι, καλοί αδερφοί, και ήταν κάτι μωράκια εκεί. Και είμαστε εγώ και η Άννα, καθόμαστε και δίπλα. Και πλησιάζαν τα κοριτσάκια, έκανε ζέστη εκεί και κάναμε το χέρι της στην Άννα. Θα είναι παράξενο το χρώμα το άσπρο. Δηλαδή μας έβλεπαν και κοιμόταν ένα παιδάκι. Ανοίγει τα μάτια, βλέπει την Άννα. Αααα! Βάζει τις φορές. Τι δράκος είναι αυτός εδώ? Έτσι είναι. Είναι που έχει ζήσει. Που ζεις. Αν ζεις μέσα στο βόθρο, η κολόνια, το λεμονάκι βρωμάει για σένα. Αλλά στους σωζωμένους ως μη ζωής διαζωήν, στους απολυμένους ως μη θανάτου διαθάνατον, γιατί είναι μέσα στο θάνατο, στους σωζωμένους ως μη ζωής διαζωή. Ένας άνθρωπος που έχει μαζί του το άρωμα του Χριστού. Δεν το είχε όταν ήταν στα Γάλγαλα και είχε την αφιέρωση. Αφιερωμένη ζωή του, και από εκεί ξεκινάμε. Δεν το είχε όταν προχώρησε στην παρουσία του Θεού στο ταμείο στην εκκλησία. Αλλά το απέκτησε όταν πήγε στην Ιεριχώ, που ήταν η πόλη της αμαρτίας. Μέσα στον κόσμο. Όταν εξήλθε του στρατοπέδου. Το θυμάστε που το λέει ο Λόγος του Θεού? Εξέρχεστε του στρατοπέδου, γιατί έξω από το στρατόπεδο απέθανε ο Χριστός. Όταν είμαστε εδώ μέσα, είμαστε όλοι καλοί χριστιανοί. Πολύ καλοί. Αγαπάμε, προσευχόμαστε, προσέχουμε τα λόγια μας. Όταν πας όμως μέσα στον κόσμο, εκεί θα φανεί τι σώη χριστιανός είσαι. Τι ευωδιάζεις? Βρίζουνε, θα βρίζεις? Γαυγίζουνε, θα γαυγίζεις? Είναι σκύλοι, γαυγίζουνε. Εσύ θα γαυγίζεις ή θα βελάζεις?
Μπαίνουν μέσα στο βούρκο. Είναι γουρούνια. Εσύ τι κάνεις? Εκεί στον κόσμο φαίνεται πόσο χριστιανός είσαι, τι ευωδιάζεις. Εδώ μέσα είναι εύκολο. Εύκολο. Αλλά στη δουλειά σου, στον δρόμο, στη συγγένειά σου, λαβγίζουν αυτοί, θα θυμώσεις εσύ? Σε μισούνε, θα τους αγαπάς? Σε βρίζουνε, θα τους ευλογείς? Τι θα κάνεις? Μετά την Ιεριχώ, πάλι τον οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία τον Ελισαίο Ηλίας. Αφού και στην Ιεριχώ υπήρχαν άλλοι 50, δεν ξέρω αν λέει 50, προσήλθον την έστω των προφητών, δεν είναι 50, την έστω των προφητών η Ιεριχώ προς τον Ελισαίο και λένε προς αυτόν, ξεύρεις ότι σήμερα λαμβάνει τον Κύριόν σου επάνωθεν της κεφαλή σου. Και αυτοί έχουν αποκάλυψη. Είναι οι ευαγγελιστές, είναι αυτοί που βγαίνουν έξω. Ευωδιάζουν. Γιατί μπορεί να ευαγγελίζεις με λόγια, αλλά ο πιο ωραίος ευαγγελισμός είναι με τη μαρτυρία της ζωής σου. Να λάμπεις, να είσαι φως στον κόσμο αυτό. Αλάτι, να νοστιμεύεις. Φανερός, ας κρατώμεν την ομολογία της πίστεως. Γιατί μπορεί να μιλάς για τον Χριστό, αλλά η μαρτυρία σου να είναι εις βλασφημίαν του Χριστού. Να βλασφημείτε το όνομα του Χριστού ένε και νημών, λέει ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ευωδιά μας, η μαρτυρία μας, η παρουσία μας. Πάλι στην απόλυτη ελευθερία ο Ηλίας τον Ελισέ. Μείνε εσύ εδώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μείνε εδώ. Γιατί ο Κύριος εμένα με απέστειλε στον Ιορδάνη. Και ο Ελισέ, σταθερός στην ελευθερία του, θα σε ακολουθήσω μέχρι τέλους. Δεν του το λέει, ξέρει, αλλά συνεχίζει. Δεν λέει πολλά λόγια ούτε ο Ηλίας ούτε ο Ελισέ, αλλά συνεχίζουν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν είναι αυτά που λέμε, είναι αυτά που κάνουμε. Ακόμη, δεν είναι αυτά που ακούμε, είναι αυτά που καταλαβαίνουμε. Τι ακούει ο Ελισέ? Κάτσε εδώ σε παρακαλώ, Ελισέ, του λέει ο Ηλίας. Όμως τι καταλαβαίνει? Ότι είμαι ελεύθερος να φύγω. Δεν είμαι πια δούλος του, δεν με θέλει πάλι ακόμη υπηρέτη του, γιατί μέχρι πρώτα δεν μπορούσε να φύγει αν δεν του γίνε άδεια ο Ηλίας. Τώρα του δίνει άδεια, του λέει φύγε σε παρακαλώ. Αλλά αυτός έχει απόφαση. Θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, θα τον ακολουθήσω μέχρι το τέλος. Και του λέει ζει Κύριος και ζει ο Θεός μου, αλλά εγώ θα έρθω μαζί σου. Έφτασαν στον Ιορδάνη. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Τώρα είναι η μεγάλη απόφαση. Τώρα είναι το πέρασμα απέναντι. Τώρα είναι η μεγάλη απόφαση. Μόλις φτάνουν στον Ιορδάνη, οι άλλοι προφήτες έμειναν πίσω. Πού να πλησιάσουν τον Ιορδάνη? Το φρίαγμα του Ιορδάνου δεν είναι κάτι το αστείο. Είναι πέρασμα που δεν περνιέται. Παρά μόνο με τη χάρη του Χριστού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν περνιέται. Ένα ποταμό που να τρέχει μεγάλο, μεγαλύτερος ποταμός της περιοχής είναι. Άγριος, κατεβαίνει και άμα είναι πλημμυρισμένος, η Γραφή το αποκαλεί φρίαγμα του Ιορδάνου. Φρίαγμα δηλαδή φωνές, αντάρα, επικίνδυνο πέρασμα, αλλά πρέπει να περάσει. Του λέει φύγε. Όχι, λέει, θα έρθω μαζί σου. Οι άλλοι προφήτες πού να πλησιάσουν? Απέναντι, από μακριά. Ο Ηλίας με την απλότητα του χριστιανού που πιστεύει στον Κύριό του και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου πλησιάζει τον Ιορδάνη τόσο απλά.
Βγάζει τη μιλωτή του, τη διπλώνει, χτυπάει τα νερά και τα νερά σταματάνε. Τι ωραία. Έτσι σταματάει το εμπόδιο για να προχωρήσεις στην εντολή του Θεού. Για να φτάσεις στο ένδοξο τέλος. Χρειάζεται η μιλωτή, που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και η πίστης στο Θεό. Πλήρης πίστεως και δύναμης Πνεύματος Αγίου. Πλήρης δυνάμεως πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Τώρα είναι η κρίσιμη απόφαση. Ο Ελισέ θα περάσει και πώς θα γυρίσει. Δεν είναι απλό. Θα περάσει. Θα τον ακολουθήσει τώρα. Ωραία, τώρα πέρασε με τη μιλωτή του Ηλία. Πώς θα γυρίσει. Μένει όμως πιστός στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και έχει και ένα ωραίο μυστικό στην καρδιά του που δεν το βγάζει. Μέχρι το τέλος θα βάλω τον Ηλία να προσευχηθεί για μένα. Ξέρεις τι θα πει να προσευχηθεί ο δούλος του Θεού στο τέλος για σένα? Οι άνθρωποι, ξέρεις πώς το λένε, να έχεις την ευχή του πατέρα σου, λέει, της μάνας σου, και έχουν δίκιο. Στην Παλαιά Διαθήκη η ευλογία ερχόταν από τον πατέρα. Σε ποιον? Στον πρωτότοκο. Θυμηθείτε ότι ευλόγησε τον Ισαάκ ο Αβραάμ, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ, ενώ έπρεπε να ευλογήσει τον Ισάφ, αλλά τον ευλόγησε γιατί έτσι οδήγησε ο Θεός. Ο Ελισέ θέλει να τον ευλογήσει ο Ηλίας. Δεν ξέρει πώς, δεν ξέρει τι, δεν φοβάται, προχωράει. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τι επιμένει λέγοντας: μη φοβού, μόνο πίστευε. Εάν δεν πιστεύεις θα φοβάσαι. Αν πιστεύεις δεν θα φοβάσαι. Αν φοβάσαι δεν πιστεύεις. Αν δεν φοβάσαι πιστεύεις. Αλλά πού πιστεύεις? Στην εντολή του Θεού, στο Λόγο του Θεού. Όχι στον εαυτό σου, όχι στη φαντασία σου, όχι στη γνώμη σου, στο Λόγο του Θεού. Ακολούθημη ήταν η εντολή του Ηλία στον Ελισέ. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Ναι, αλλά είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου. Ο Κύριος θα προβλέψει. Δεν ξέρω αν εγώ θα πέρναγα. Δεν είναι απλό. Μην το θεωρήσουμε απλό. Δεν είχανε τότε ούτε γέφυρες ούτε μέσα. Μόνο τη μιλωτή είχανε. Όποιος την είχε. Μόνο τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όπως είχε πει στον Μωυσή. Φωνάζανε, τώρα φτάσαμε, τι θα κάνουμε, χανόμαστε. Λέει, μα σταθείτε να δείτε, όχι, τι θα κάνουμε εμείς, τι θα κάνει ο Κύριος. Λέει, Κύριε, τι θα κάνω. Λέει, τι φοβάσαι. Πάρε το ραβδί σου, τη ράβδο σου, χτύπα τη θάλασσα και θα δεις τι θα γίνει. Προχώρα, προχώρα, μην φοβάσαι, μπες μέσα. Ο άπιστος ή ο λιγόπιστος, τι μου λες τώρα Κύριε, πάω να πνιγώ. Θάλασσα είναι αυτή. Ένα ριάκι να το περάσω. Τα σκέφτεται. Παίρνει τη ράβδο, χτυπάει, έτσι η θάλασσα άνοιξε. Το ίδιο και στο νησού του Ναβί. Έφτασε πάλι στον Ιορδάνη για να περάσουν να μπουν μέσα. Φρίαγμα, πώς θα περάσει ο λαός? Λέει ο Κύριος, προχώρα. Βάλε την κυβωτό μπροστά και εσύ ακολούθα την κυβωτό. Μπαίνουν μέσα οι ιερείς, μπήκαν στο ποτάμι. Βραχήκαν τα πόδια τους. Αλλά δεν σταματήσανε, προχωράγανε. Πάνε να πνιγούνε, προχωράγανε. Και ενώ έφτασαν μέχρι κάποιο σημείο, τελειώνει ο ποτάμος. Και η θάλασσα θα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο. Βλέπεις θάλασσα από εδώ, θάλασσα από εκεί. Το ποτάμι δεν σταματάει να τρέχει. Αρχίζει και ψηλώνει, 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 ψηλώνει και από εδώ και φεύγει. Ο Θεός τέτοια κάνει, αδελφοί. Αλλά σε ποιους θα κάνει? Σε αυτούς που ξεκινάνε από αφιέρωση και δεν σταματάνε. Αρχίζουν με αφιέρωση τη ζωή τους, το έργο τους, την πορεία τους. Αφιέρωση του εαυτού τους στο Θεό και του έργου τους στο Θεό.
Συνεχίζουν στη Βεθήλ, στον οίκον του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού, στο ταμείο, μελέτα, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε. Και προχωράνε και εκτός του στρατοπέδου, στην ευωδία του Θεού. Ευωδιάζουν στη δουλειά, δεν τους βρίζουνε, τους σέβονται. Γιατί ευωδιάζουνε. Εάν στη δουλειά σου δεν σε σέβονται, κάτι δεν πάει καλά με τη ζωή σου. Δεν έχεις την ευωδιά του Χριστού. Ότι θα έχεις εχθρούς, θα έχεις. Αλλά πρέπει να έχεις και ανθρώπους που σε υπερασπίζονται. Γιατί μέσα από αυτούς σε υπερασπίζεται ο Θεός. Να ευωδιάζουμε. Και τα άγρια θηρία τα ημερεύει ο Θεός για τα παιδιά Του. Για τους Αγίους Του. Ο Ελισέ πέρασε. Τώρα μπήκανε πια στο τέλος υποθέσεως. Φτάσανε στον τόπο της μετάθεσης του Ηλία. Ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Ο Ηλίας να πάρει την ευλογία από το Θεό και να πάει στον ουρανό, επειδή ακολούθησε ακριβώς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και ο Ηλισέ να πάρει την ευλογία από τον Ηλία, επειδή ακολούθησε και αυτός ακριβώς το Λόγο του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος ακολουθεί ακριβώς το Λόγο του Θεού, μέχρι το τέλος θα έρθει η στιγμή που θα πάρει την ευλογία από τον Χριστό, το ένδοξο τέλος της υπόθεσής του. Τον ρωτάει λοιπόν ο Ηλίας τον Ελισέ, «Ζήτησόν μη την ασικά μου πριν αναλυφθώ από σου». Ωραίο πράγμα. Τι θέλεις να σου κάνω? Με ακολούθησες μέχρι τώρα, έμεινες πιστός. Έμεινες πιστός μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι το τέλος. Τώρα χωρίζουμε. Τι θες να σου κάνω? Και αν ο άνθρωπος Ηλίας τόσο πολύ ευχαριστήθηκε και άνοιξε η καρδιά του που ο Ελισέ τον ακολούθησε μέχρι τέλους και δεν τον εγκατέλειψε, όχι γιατί τον διέταξε ο Ηλίας, αλλά γιατί έμεινε πιστός στον Ηλία και στο Θεό, πόσο μάλλον ο Χριστός, αδερφοί. Αν μείνεις μέχρι το τέλος, σε κάθε υπόθεση, χωρίς να φοβάσαι, αλλά να πιστεύεις. Με ευωδία Θεού, με παρουσία Θεού και με αφιέρωση στο Θεό. Επαναλαμβάνω, με αφιέρωση το ξεκίνημα, με παρουσία Θεού στη συνέχεια και με ευωδία Θεού στο τέλος. Στους σωζωμένους ως μην ζωής προς ζωή, στους απολυμένους ως μην θανάτου προς θάνατον. Τι θέλεις να σου κάνω τώρα πριν αναλυφθώ από σου? Δεν τον ρώτησε, ξέρεις ότι θα αναλυφθώ? Δεν μιλάγανε γι' αυτό και οι δυο ξέρανε. Λίγα λόγια, αλλά ωραία λόγια. Τι θέλεις να σου κάνω? Και ο Ηλίας έτοιμο, ο Ελισέ έτοιμος από την αρχή. Είχε στόχο. Είχε πίστη, αλλά είχε και έτοιμα. Άμεση απάντηση. Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ας είναι, παρακαλώ σε μένα. Στόχος. Στόχος προσωπικός. Μπορεί να είναι στόχος οικογενειακός. Μπορεί να είναι και στόχος εκκλησιαστικός, που πρέπει να είναι. Περιμένουμε ιετό και ζητάμε διπλασία μερίδα Πνεύματος Αγίου στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία από αυτή που ο Θεός έδωσε στην πρώτη. Έχουμε στόχο. Έχουμε στόχο σαν άνθρωποι. Έχουμε στόχο σαν οικογένεια. Έχουμε στόχο σαν εκκλησία. Και ο στόχος δεν έχει βγει από τη φαντασία μας, αλλά έχει βγει μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Αυτός ο χρόνος για μένα είναι πολύ σημαντικός, εύχομαι να μην κάνω λάθος. Η πρώτη μέρα, η πρωτοχρονιά, ξέρετε τι μέρα ήταν? Κυριακή, η μέρα του Κυρίου.
Εγώ δεν θυμάμαι να έχω περάσει άλλη πρωτοχρονιά η μέρα του Κυρίου. Μπορεί. Αλλά φέτο το, μου το είπε κάποιος αδελφός δηλαδή και το κατάλαβα. Λέω τι ωραία. Αυτή η χρονιά ξεκινάει με την ημέρα του Κυρίου. Μου το είπε αδελφός, δεν το κατάλαβα εγώ, αλλά μ' άρεσε. Και λέω Κύριε, αυτή τη χρονιά θέλω διπλασία μερίδα Πνεύματος Αγίου, σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, σαν Ελλάδα, από τότε που εσύ ξεκίνησες. Αμήν. Αμήν. Στόχο. Αλλά να τον πετύχουμε το στόχο. Πώς? Αφιέρωσης, παρουσία Θεού, ευωδία Χριστού, πέρασμα από τον Ιορδάνη, πάντοτε μαζί με τον Ηλία, μαζί με τον Χριστό εμείς. Πάντοτε μαζί με τον Χριστό. Και αισθάνομαι τώρα ότι κοντεύουμε να πλησιάσουμε να φτάσουμε τον Ιορδάνη. Τον περάσουμε αδερφοί, χωρίς να φοβόμαστε. Τον περάσουμε. Τι θα γίνει? Ο Κύριος θα με ερημνήσει. Εμείς να περάσουμε τον Ιορδάνη. Αλλά μέχρι να φτάσει η στιγμή να τον περάσουμε, να θυμόμαστε αφιέρωση, οίκος Θεού, παρουσία Θεού, ευωδία Χριστού. Αμήν. Μπροστά στον Ιορδάνη τώρα. Τον πέρασε ο Ηλίας. Τώρα στο τέλος. Τι θέλεις να σηκάμω? Τώρα. Γιατί τώρα θα έρθει ο Κύριος να με παραλάβει. Τώρα θα αναλυφθώ. Καθαρή λέξη. Δεν σκέφτεται θα με πάρει, δεν θα με πάρει, λες να μην με πάρει. Τίποτα, σίγουρος για όλα. Είναι σίγουρος για το Λόγο του Θεού. Είναι σίγουρος για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σίγουρος για το έργο του Θεού. Τώρα θα αναλυφθώ. Τι θέλεις να σου κάνω πριν να αναλυφθώ? Και ο Ελισέ, έτοιμος από την αρχή, διπλασία μερίδα από το πνεύμα, από το πνεύματό σου. Κύριέ μου, του λέει. Και ο Ηλίας απαντάει, σκληρό πράγμα ζήτησες, είναι αυτό που δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο Θεός. Πολλές φορές έρχονται τα παιδιά μου, εδώ να κάνω, αυτό να κάνουμε. Λέω, αφού έχετε άλλο πατέρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πηγαίνετε στον πατέρα σας τον άλλον. Πηγαίνετε σε αυτό να δείτε τι μπορεί να κάνει αυτός. Μη μένετε σε αυτά που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πηγαίνετε σε αυτά που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Μην εξαρτάσαι από τον άνθρωπο. Από το Θεό να εξαρτάσαι. Όλοι καλοί είμαστε και μερικοί δεν είμαστε και καλοί. Αλλά ο Θεός είναι πάντοτε πάρα πολύ καλός. Και ο Ηλίας του λέει, αυτό δεν μπορώ να σου το δώσω εγώ, είναι δύσκολο που μου ζητάς. Αν όμως η πορεία σου ήταν αληθινά αγία και δεν ήταν υποκριτική και με σκοπιμότητα, θα με δεις που θα με αναλαμβάνει ο Θεός. Θα έχεις αποκάλυψη. Θα δεις τον Θεό που θα έρθει να με παραλάβει. Θα δεις. Και αν δεις, αυτό που ζήτησες θα γίνει. Αν δεν δεις, δεν θα γίνει. Άρα εγώ προσεύχομαι, αλλά εγώ δεν ξέρω την καρδιά σου. Αυτός που ξέρει την καρδιά σου θα σου δώσει αποκάλυψη να δεις, και όταν δεις αυτό θα σου δώσει. Και ενώ λέει η Γραφή περί επάτουν λαλούντες, ξαφνικά άμαξα πυρός και ήπι πυρός ήρθαν από πάνω, διεχώρησαν τους δύο, πήραν τον Ηλία και άφησαν τον Ελισέ, και ο Ηλίας ανέβει με ανεμοστρόβιλο Θεού στον ουρανό δια Πνεύματος Αγίου. Μοναδική εμπειρία αρπαγής. Έτσι θα μας παραλάβει ο Χριστός. Με ανεμοστρόβιλο και στο δρόμο θα μας μεταμορφώνει. Αλληλούια. Και ξέρετε ποιοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Αυτοί που θα βλέπουν τους άλλους να αναλαμβάνονται. Μόνο εμείς θα βλέπουμε. Και το Χριστό και όλα, γιατί θα γίνει εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγε. Κανείς δεν θα δει τον Χριστό παρά εσύ και εγώ, αν με τη χάρη του Χριστού είμαστε εκεί. Τι ωραία, ε!
Και καθώς έφυγε, πέσανε τα ρούχα του Ηλία και έπεσε και η μιλωτή του Ηλία επάνω του. Ένδειξε ότι ο Θεός του έδωσε την εξουσία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον Ελισέ. Ο Ελισέ τα ενδύματα τα έσκησε στα δύο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ο Θεός να μας φανερώσει. Αλλά πήρε τη μιλωτή και πήρε το δρόμο το δικό του τώρα. Τώρα καινούριο δρόμο. Δεν είναι δρόμος επιστροφής, είναι δρόμος αρχής. Καινούργια αρχή. Θα έχει και αυτό το δικό του τέλος. Αλλά τώρα υπάρχει μία υπόθεση μπροστά. Ο Ιορδάνης. Πρέπει να έχει καλό τέλος. Θα φτάσει στον Ιορδάνη, πρέπει να έχει καλό τέλος. Αλλά εμπιστεύεται πια τη μιλωτή του Ηλία. Εμπιστεύεται ότι ο Θεός του δώσε διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Εμπιστεύεται γιατί είδε τον Ηλία να φεύγει. Φτάνει στον Ιορδάνη, σηκώνει τη μιλωτή και λέει «Πού είναι ο Θεός του Ηλία που άνοιξε και μπορεί να ξανανοίξει?» Χτυπάει διάπλατα ο Ιορδάνης. Άνοιξε ο Ιορδάνης. Από ποιον? Από το Θεό του Ηλία. Που έγινε πια Θεός του Ελισέ. Και αλήθεια είναι, αν μετρήσετε, αδελφοί, κάντε το, το έκανα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, τα θαύματα που έκανε ο Ηλίας και τα θαύματα που έκανε ο Ελισέ, τα θαύματα που έκανε ο Ελισέ είναι διπλάσια. Τα γεγραμμένα τουλάχιστον. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, 20 νομίζω, 40, 15, δεν θυμάμαι, μην το ακούσετε. Τα θαύματα που έκανε ο Ελισέ είναι διπλάσια από τα θαύματα που έκανε ο Ηλίας. Θα μου πεις, αυτό είναι η διπλασία μερίς Πνεύματος Αγίου. Ανθρωπίνος λαλό, αφρόνος μιλάω. Αλλά από περιέργεια τα μέτρησα. Όμως πια ο Ελισέ πια που γυρίζει από τον Ιορδάνη δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που εισήλθε στον Ιορδάνη. Άλλος μπήκε, άλλος βγήκε. Η πίστη σε βάζει, η απιστία σε βγάζει. Ο αγιασμός και η πορεία του αγιασμού, αφιέρωσης, παρουσία Θεού, ευωδιά Χριστού, πίστης σε βάζει, η απιστία σε βγάζει. Τώρα μπροστά στον Ελισέ υπήρχε θύρα νεογμένη στον Ιορδάνη, που κανένας δεν μπορούσε να την κλείσει, γιατί θα την ανοίξει ο Θεός. Ο Θεός να μας βοηθάει να είμαστε πάντοτε πιστοί, όχι μόνο στην αρχή ούτε στη συνέχεια, αλλά μέχρι τέλους. Και η πορεία μας αφιέρωσης, παρουσία Θεού, ευωδία Χριστού, πίστης. Αμήν.